Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, 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 ρίξε, λάσπη, 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 ρίξε, λάσπη, 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 ρίξε, λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πάνω. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη. Καλησπέρα από την εκπομπή Λάσπη, Δημήτρης. Κάθε Πέμπτη 7 με 8, πολιτική εκπομπή Λάσπη, πάντοτε με εκλεκτούς πολιτικούς καλεσμένους και κατά προτίμηση από την πόλη μας, από τη Νέα Σμύρνη. Σήμερα στην εκπομπή μας έχω δύο νέα παιδιά. Έχω δύο νέα παιδιά από τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, δύο μέλη λοιπόν της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Νέα Σμύρνη. Στην παρέα μας είναι, όπως τους βλέπετε απέναντι μου, ο Νίκος ο Γιωργούτσος με το κόκκινο. Καλησπέρα. Και δίπλα του είναι ο Αδέας ο Τζαναβάρης. Καλησπέρα και εμένα. Και όχι Τζαναβάρης, Αδέα, λίγο πιο δυνατά και λίγο πιο κοντά. Καλώς. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ προσωπικά που με τιμάτε με την παρουσία σας. Είπαμε και έξω ότι και οι νέοι της Νέας Μύρνης, οι οποίοι πολιτικοποιούνται, πολιτεύονται, πολιτικοποιούνται, έχουν χώρο και πρέπει να έχουν δημόσιο λόγο, γιατί μέσω του δημόσιου λόγου και εσείς γνωρίζεστε στην κοινωνία και η κοινωνία σας γνωρίζει και γνωρίζετε εσείς αυτήν. Οπότε ξανά καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκαμε. Είπαμε να κάνουμε λίγο μια συζήτηση για, για τα αποτελέσματα των εκλογών, όπου το ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια διαφαινόμενη νίκη, θα τολμήσω να πω, θα τολμήσω, πήρε μια διαφαινόμενη νίκη. Θα πέφτανε πάρα πολύ έξω τα γκάλο πάνω αυτή η νίκη, δεν ερχόταν με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα οριακά έχασε και την πλειοψηφία, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα των εκλογών, να δούμε λίγο τις έδρες, να δούμε λίγο την κατάταξη των άλλων κομμάτων, να πούμε κάποια πράγματα, να κάνουμε ένα έτσι ενδιάμεσο μέρος για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, της παράταξης ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Σμύρνη, να δούμε λίγο τουλάχιστον από το 2010 που έχουμε όλοι έτσι πιονοπή την μνήμη, πώς εξελίχθηκε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εδώ να τονίσω ότι έχετε το εκπλασιάσει ή υπερπλασιάσει τα ποσοστά σας. Και να κλείσουμε λίγο με την προσπάθεια της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θέλετε να δραστηριοποιηθείτε, να μιλήσουμε λίγο για την εκδήλωση που κάνατε και σας καλύψαμε και πώς βλέπετε το αύριο και σε εσάς σαν μέλη της νεολαίας, αλλά και της νεολαίας γενικότερα. Να στο κάνουμε λοιπόν. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στο Υπουργείο Εσωτερικών, να δούμε λίγο τους αριθμούς. Έχουμε λοιπόν εθνικές εκλογές, θα πούμε γνωστά πράγματα. Η Ελλάδα ρόζ. Η Ελλάδα είναι το χαρούμενο χρώμα που σας αρέσει, είναι ρόζ πράγματι. 36,34 έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, 149 παρά δύο έδρες αυτοδυναμία. Την Νέα Δημοκρατία, το πρώην κυβερνητικό, να το πω συγκυβερνητικό, κυβερνητικό θα το πω, ακόμα με 76 έδρες και 27,81%. Τρίτη στην κατάταξη με 17 έδρες και 6,28 η μισή φυλακισμένη Χρυσή Αυγή, και νομίζω ότι και αυτό χρήζει λίγο συζήτησης, και η κατάταξη και το που βρίσκονται κάποια στελέχη της Χρυσής Αυγής. Το νέο σύστατο σχετικά ποτάμι στο 17% σε έδρες ίδιο με τη Χρυσή Αυγή στο 6,05, 15 έδρες και παραδοσιακά ένα ποσοστό γύρω στο 5,5% το ΚΚΕ, και εν συνεχεία οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 13 έδρες με ένα ποσοστό 4,75. Παραδοσιακότερες δυνάμεις όπως το ΠΑΣΟΚ πολύ χαμηλά, 4,68 και 13 έδρες, και το αυστηράνιο σύστατο κυβισό, το κύμα δημοκρατικών σοσιαλιστών του Γεωργίου Παπανδρέου, εκτός.
πάρα πολύ μικρός ο χρόνος, εν πάση περιπτώσει, γενικά για να δραστηριοποιηθεί ένα τέτοιο κίνημα. Και μετά από 90-92 χρόνια η Βουλή δεν έχει Παπανδρέου, ότι αυτό είναι, σημαίνει καλό ή κακό. Να ξεκινήσω με τον Νίκο. Νίκο, αναμενόμενη η επιτυχία και αριθμητικά, εκτός από την φτωχιά. Πιστεύω ότι ναι, η επιτυχία ήταν αναμενόμενη, διότι οι τελευταίες δηλώσεις και ενέργειες που είχαμε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και μετά έδωσαν μια ελπίδα, μια ευκαιρία στον κόσμο να ανασάνει. Και πραγματικά αυτοί που μας κατηγορούσαν ότι αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν και ότι αυτά που λέμε είναι ουτοπικά, τώρα μας κατηγορούν ότι αυτά τα οποία εξαγγείλαμε τα κάνουμε. Συγγνώμη, ποιοι είναι αυτοί που σας κατηγορούσαν, έτσι να μην είμαστε αφαιρεί. Ναι, συνήθως αυτό γινόταν από τα αντίπαλα κόμματα, τα μνημονιακά, από κανάλια. Στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ καταρχήν. Κυρίως από αυτούς, αλλά και από πολλά μέτωπα, δεχόμαστε επίδειους επιθέσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτά και εφικτά είναι και νομίζω ότι έχουμε φέρει και ένα νέο αέρα στην Ευρώπη. Ναι, πράγματι έχει υπάρξει μια αίσθηση ότι καταρχήν συμφωνείτε και οι δύο ότι σπάζοντας το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ στην κυβέρνηση είναι για όλους μας μια καινούργια εμπειρία και για εσάς αλλά και για τους απλούς ψηφοφόρους οι οποίοι είδαν κάτι νέο το οποίο μένει να κρυθεί και μένει να κρυθεί. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Είναι συγκλονιστικό ότι τα κόμματα τα οποία στις πρώτες εκλογές, τις περισσότερες εκλογές μεταπολίτευσης βάζουν ένα θρηστικό της τάξης του 85% και 90%, αυτή τη στιγμή θρηστικά με δυσκολία ξεκινάνε το 30%. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να σκεφτούμε το πόσο έντονα έχει μεταβληθεί η ελληνική κοινωνία από το 75% και την τότε μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Που φτάνουν με μια και δύναμη της αριστεράς, αυτή τη στιγμή να είναι η πρώτη δύναμη στη χώρα, όχι μόνο σε επίπεδο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, το οποίο από μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά είναι μια δύναμη η οποία την αποδέχονται δεξί και αριστερή, και η οποία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα και Ευρώπη ριζοσπαστικές ιδέες και προτάσεις, όχι μόνο για την κρίση του χρέους, αλλά και για το πώς πρέπει να διαφθάνεται μια κοινωνία. Να κρατήσω την τελευταία σου παρατήρηση, καταρχήν συμφωνώ, να κρατήσω την τελευταία σου παρατήρηση και να σου πω ότι μπορεί να νιώθω περήφανος σαν Έλληνας, ένας Έλληνας ή μια χώρα, η Ελλάδα, να είναι ικανή να δώσει στην υπόλοιπη Ήπειρο που λέγεται Ευρώπη νέες ιδέες. Πιστεύεις ότι έχει την ικανότητα μια χώρα με τα δικά μας προβλήματα να δώσει νέες ιδέες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Θα σου πω, μου φαίνεται η απάντηση έχει δύο κομμάτια. Παρακαλώ. Το πρώτο είναι ότι δεν ήμασταν ποτέ οι τύποι όπως μας παρουσιάζεται από την φτωχή συγγενής. Η Ελλάδα αποτέλεσε ένα χώρο παραγωγής ιδεών και σκέψεων. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα η οποία αναλογικά με τον πληθυσμό της είχε το μεγαλύτερο αντάρτικο. Αυτό και μόνο του και τη μεγαλύτερη διατήρηση στους Γερμανούς. Λέει πολλά. Πέραν του και νεκρούς. Και νεκρούς αντίστοιχα. Και νεκρούς. Δηλαδή δεν είναι αμεληταία το μέγεθος μιας χώρας η οποία έχει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη σε αγώνες και αντίσταση. Από την άλλη, αυτό το οποίο θεωρώ ότι. Είναι ποιοτικό το χαρακτηριστικό. Δεν είναι μόνο ποιοτικό. Εγώ ποσοτικά χαρακτηριστικά είδα στην Ελλάδα. Θα σου έλεγα και το εξής. Οι ιδέες δεν έχουν νούμερα. Και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το πράγμα το οποίο σου λέει, είναι ότι δεν είναι ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες ενάντια στους Γερμανούς, ενάντια στους Εγγλέζους. Είναι ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα υποφέραμε. Εμείς είτε είμαστε Έλληνες, είτε είμαστε Εγγλέζοι ανθρακορύχοι υπό τη Θάτσερ, δεχόμαστε τη διακριτική, δεχόμαστε τη διαπίθεση, είμαστε εμείς από κάτω. Που κάποιοι επιδιώκουν να καταδυναστεύσουν τη ζωή μας, να υποβαθμίσουν τη ζωή μας και να μας κάνουν ουσιαστικά άτομα τα οποία θα έχουν μέλλον είτε ως πρόσφυγες, είτε ως ενοικιαζόμενο προσωπικό. Δεν πιστεύω ότι έχει τύχει να κάνω στη Γερμανία, να πάω στη Γερμανία για ένα διάστημα. Η μοίρα των φίλων που είναι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αν εξαιρέσουν το κομμάτι που είναι καλύτερη μισθή, που να υποδεχτούμε αυτό, δεν διαφέρει πολύ τη δικιά μου. Και εκεί τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα μέλλον με ανασφάλεια. Εκεί τα παιδιά δεν έχουν αυτό το πράγμα το οποίο θα θέλουμε εμείς, που είναι πολύ δεδομένο στην νεολαία αυτή τη στιγμή, φιλελεύθερες, πολιτικά φιλελεύθερες ιδέες. Ισότητα δεν είναι καθόλου αυτονόητο σήμερα. Οπότε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ σου ξαναλέει αυτό. Θυμίζει πως κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι λίγοι στο Eurogroup και σε μικρές κλειστές ομάδες, όπως καλή ώρα η Τρόικα, θεώρησαν πως δεν έχουν θέση στην κουβέντα μας, πόσο επίκαιρη και αναγκαία είναι. Μάλιστα. Ποτάμιο. Να πω και εγώ λίγο κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, ότι, μείνουμε στο, ναι, στο ότι από το 2009 που είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, έβλεπα ότι μέσα υπήρχαν νέοι επιστήμονες, υπήρχαν σοβαροί ακαδημαϊκοί, υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να προσφέρουν. Θα προσυπογράψω στο σοβαροί ακαδημαϊκοί. Ναι, και παρουσιάζονταν κυρίως από τα μίντια ή το Πασόκ Νέα Δημοκρατία που λέγαμε πριν, ως ας πούμε οι μπαχαλάκηδες, οι μη σοβαροί, δεν μπορούσε στην οτροπία τους να συνεπάρξει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στα κοινωνικά κινήματα, να βρίσκεται σε κάθε αγώνα και ταυτόχρονα να είναι σοβαρός επιστήμονας, να έχει ακαδημαϊκή παρουσία. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι
αυτή τη στιγμή, λόγω της κρίσης, τους δόθηκε μια ευκαιρία να μιλήσουν. Και αναδέχθηκαν, βέβαια. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν σημαντική συνεισφορά στο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει. Mm-hmm. Λοιπόν, θα συνεχίσω λίγο τη συζήτηση στους αριθμούς των εκλογών. Νέα Δημοκρατία 76,27,81. Νίκο, νομίζω και αυτό ήταν αναμενόμενο ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται στην Είναι, λέει, το ιστορικότερα χαμηλό ποσοστό τους και οι λιγότεροι βουλευτές που έχουν. Mm-hmm. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι είναι αρκετά υψηλό δεδομένο της καταστροφής που έχει επιφέρει η πολιτική δυσλειτότητα στη χώρα. Ίσως αν γινόντουσαν εκλογές ακόμη και με τη μία εβδομάδα που έχει επιδείξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έργο, ίσως το ποσοστό της Δημοκρατίας ήταν πολύ χαμηλότερο, γιατί υπήρχε κόσμος ο οποίος φοβήθηκε και δεν ψήφισε. Οπότε και αυτό το ποσοστό είναι αμφισβητούμενο. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη εκφοβισμό. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη μετεκλογικό ρίσκο. Το μετεκλογικό ρίσκο λοιπόν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πολιτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία. Φάνηκε ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι μάλλον δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα μετεκλογικά. Συνεχίζω. Φαινόμενο Χρυσή Αυγή, 17 βουλευτές, 6,28. Τρίτο κόμμα και ο επικεφαλής στη φυλακή. Ένα σχόλιο από σένα, Άντρε. Μου φαίνεται όσο περνάει ο καιρός, καταλήγουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν 300.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι οπαδοί ενός κόμματος που κάθανε μυστικού. Αυτό το πράγμα φαίνεται ότι δείχνει ότι η κυβέρνηση Σαμαρά πέτυχε ριζικά σε ποιο πράγμα. Στο να εξηγήσει πώς θα καταστρέψουν τη Χρυσή Αυγή, πώς θα την βγάλουν έξω το παιχνίδι. Όταν πας. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και στη Γαλλία. Η κυβέρνηση, η δεξιά κυβέρνηση εκεί πέρα, προσπαθούσε να βγάλει εκτός του πολιτικού παιχνιδιού τον Λεπέν. Άρχισε και άνοιγε μια ατζέντα ακροδεξιά. Δηλαδή να διώξουμε τους μετανάστες, να τους περιορίσουμε σε γκέτο και να μπορέσουμε να θέσουμε πιο σκληρό περιεχόμενο στο τι σημαίνει γαλλικότητα. Του κράτησε ακόμα περισσότερο. Αυτό πράγμα είναι και τώρα σε εμάς. Πάμε. Κοιτάξτε όμως τι έγινε στο Παρίσι με τις εξηγήσεις των Νοτίων Μοναστήρων το 2006 και πάλι και τώρα. Αυτό πράγμα πήρε κάτι τώρα ο Σαμαράς. Το Ζάπι το 2012, που λέει, ή το ύψιμο του φράχτη, το οποίο συνέχισε στην ίδια πολιτική ο Σαμαράς και το οποίο σου λέει ότι εδώ πέρα είναι Ελλάδα, εσύ είσαι μετανάστης, εσύ είσαι κάτι άλλο, δεν δίνει ποτέ κέρδος στην Ελληνική. Δίνει κέρδος στον πραγματικό εφραστήριο. Πες μου λίγο, θεωρείς ότι αυτές οι 300.000 ψήφοι, οι οποίες είναι περισσότερες από τις προηγούμενες εκλογές, παραμένουν ψήφος διαμαρτυρίας ή είναι πίστη και πεποίθηση σε κάποιες προεκλογικές εξαγγελίες ή ένα πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής? Φαίνεται ότι είναι ίδιες πάνω κάτω οι ψήφοι, okay. Ωστόσο μικρή σημασία. Η επανάληψη είναι που. Θα σου πω, η επανάληψη είναι βραχτική. Και δεν είναι η δεύτερη επανάληψη, είναι η τρίτη επανάληψη. Τρίτη επανάληψη. Και ο Μάρξ είχε μια φράση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν φάση και δεύτερη φορά σαν τραγωδία. Αυτή τη φορά μου φαίνεται ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας. Δεν είναι μόνο ψήφοι διαμαρτυρίας, είναι ψήφοι μιας περίεργης αφήγησης που λέει ότι οι χρυσαυγίτες θα μπουν μέσα στη Βουλή, θα τους κλωτσίσουν όλους και έτσι θα καθαρίσει το πολιτικό σύστημα. Αυτό πράγμα ποιος μας το έδειξε? Οι τύποι που μας ψεχάζουν μετατριβών στο Σύνταγμα, άρα λένε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διαμαρτυρίας που να καταπνίγεται με ξύλο, ποιος μας το έδειξε? Αυτοί οι οποίοι μας είπαν ότι μόνο με την βιαιότητα της ζωής μας μπορούμε να φτάσουμε εκεί πέρα, αυτός ο οποίος μας είπε ότι μετανάστες φταίει ότι έχει σπάθει. Εγώ να κάνω την εξής προσθήκη και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με τη δική μου γνώμη. Το Εθνικό Κοινοβούλιο από τις εκλογές τις προτελευταίες, ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα ότι έχει αλλάξει ριζικά ως προς τα πρόσωπα. Πολλοί δηλαδή παλαιότεροι βουλευτές, που μάλιστα κάποιοι κάναν και υπουργοί, έχουν φύγει πλέον από το Κοινοβούλιο. Αντίστοιχα τώρα με την εκλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με τα πολύ χαμηλά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε κι εσείς ότι το Κοινοβούλιο λόγω της προσθήκης των 149 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ πάλι άλλαξε. Οπότε ποιο είναι εκείνο το επιχείρημα της Χρυσής Αυγής που λέει δακρυγόνα και ξύλο, αφού τα πρόσωπα είναι φρέσκα πια? Μήπως λοιπόν οι άνθρωποι τελικά πιστεύουν στην προσέγγιση Χρυσή Αυγή και όχι στη χειροδικία που αν εκφράζει. Νίκο, τι λες? Δεν νομίζω ότι ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του κόσμου ξαφνικά έχει διαβάσει όλα τα κείμενα για τον Χίτλερ και έχουν γίνει όλοι αυτοί οι ναζιστές. Προφανώς υπάρχει ένα μερίδιο του κόσμου το οποίο αγνοεί την ιστορία, αγνοεί τι εγκλήματα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και προφανώς προερχόμενο και από μια δεξιά ιδεολογία, στην προσπάθεια να εκφράσει μια διαμαρτυρία, ψήφισε τη Χρυσή Αυγή. Προφανώς υπάρχει και ένα μέρος το οποίο του στηρίζει ενεργά και έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για το ότι αυτοί οι εγκληματίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Έστω και. Αν δεν σε κάλυψε, παρακαλώ. Θέλω να κάνω την πολύ μικρή προσθήκη ότι η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή, όταν ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, είχε χρησιμοποιήσει την πιο ξεκάθαρα ταξική φορτισμένη τοποθέτηση από οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
Γιατί η Χρυσή Αυγή ήταν αυτή η οποία πήγαινε και έκανε τις πλάτες της ιδιωτικοποίησης στη Βουλή, πήγαινε και ψήφισε τροπολογίες χαριστικές για τους μεγάλους πλειοκτήτες και πήγαινε και στη συνέχεια σε σωματεία τα οποία διεκδικούσαν τα απαραίτητα κάτω στο πέραμα και τραμπούκησε όσο έκανε δολοφονικές επιθέσεις σε δικαστές οι οποίοι πετούσαν. Οπότε η Χρυσή Αυγή από τη μία σου λέει ένα πράγμα το οποίο σε πολλά σημεία μπορεί να μην διαφοροποιείται καθόλου με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που έχει προς τη λέξη εθνικό και οτιδήποτε άλλο πίσω, άρα έτσι παθιάζει τον κόσμο, βάζοντας και τη φωτογραφία του Μιχαλολιάκου, του φλεκισμένου αλλά αγωνιζόμενου αρχηγού, και από την άλλη κάτσε πλάγια τεστ του μεγάλου κεφάλαιου. Επέτρεψε μου λίγο να προσθέσω, διαφωνώντας λίγο μαζί σου, στο ότι πάρα πολλές συνοικίες στο κέντρο της Αθήνας πίνουν νερό στο όνομα της Χρυσής Αυγής και πάρα πολλοί κόσμος έχει βοηθηθεί εκεί. Εκεί λοιπόν, αν πάμε και κάνουμε ένα γκάλωπ, αν η Χρυσή Αυγή έχει κάνει αυτό που ο μέσος άνθρωπος στο κέντρο αποκαλεί έργο για τον πολίτη, θα πάρουμε τελείως διαφορετικές απαντήσεις από αυτές. Διαφωνείς, συμφωνείς, ότι έχουν μια παρουσία κατά τόπους παραγωγική? Ωραία. Συμφωνώ, όχι, θα σου πω, συμφωνώ ότι έχουν παρουσία. Εκεί συμφωνούμε. Παρουσία έχουν είναι το ερώτημα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ένα από τα βασικότερα στελέχη της Χρυσής Αυγής στον Άγιο Παντελεήμονα, δύο βασικά που έχω στο μυαλό μου. Το ένα, καταδικά ιδιότητα για μαστροπία. Για μαστροπία φέρανε γυναίκες και λεμπόριο λευκή σακό. Και το άλλο, αυτή τη στιγμή, διώκεται για κατασυκοφάντηση μηνύσεις και ότι. Καλά, γενικά οι περισσότεροι από αυτού δύο έχουν παρουσία. Άρα, αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να δούμε είναι ποιο έχει ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Για το ότι υπάρχει υποβάθμιση, γετοποίηση. Και ακόμα καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές δεν είναι επαρκτές όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και τους μετανάστες. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι κάποιος ξεκίνησε από τη μακρινή την Ισία για να μείνει σε ένα σπίτι που έχουν 25 άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο. Σαφώς δεν είναι το όνειρό του αυτό. Ξεκάθαρα δεν νομίζω ότι με τουλάχιστον δεν θα ήταν. Άρα να δούμε εκεί πέρα. Ποιος οδήγησε την ελληνική κοινωνία σε τέτοια κατάσταση φτωχοποίησης? Ποιος ο πραγματικός υπεύθυνος? Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, να προχωρήσουμε στο αγαπημένο μου το ποτάμι. Ναι, λοιπόν, ποτάμι, Θεοδωράκης, ένας δημοσιογράφος γνωστός, μια κίνηση καινούργια, πρόσφατη, 17.6,05, ένα μείγμα ανθρώπων, το οποίο ξεκίνησε σε αρκετά μη πολιτικοποιημένο επίπεδο, μη περιλαμβάνοντας δηλαδή βουλευτές και υπουργούς. Κοντά στις εκλογές, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, έκανε κάποιες πολιτικές προσθήκες, ίσως αναγκαστικά, γιατί ήθελε και μία καλή θέση. Πολλοίς κόσμος θεώρησε ότι έκανε μία κολοτούμπα αναιρώντας το «δεν θέλω ανθρώπους οι οποίοι να έχουν υπηρετήσει στα έδρανα» και το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι, βασικώς, οι 17 έδρες. Νίκο, κάποια άποψη από κάποιο σχόλιο? Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να αναρωτηθούμε ακριβώς τι είναι αυτό το κόμμα κίνημα ποτάμι, τι θέσεις έχει, ποια είναι η ιδεολογία του. Είναι, αυτοί λένε ότι δεν είναι ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί, δεν έχουν κάποιες σαφείς θέσεις. Πρέπει να είναι δεξιοί ή αριστεροί, πρέπει να υπάρχει ένα επίθετο. Πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη, για όλα τα πράγματα πρέπει να έχουμε θέσεις. Ας πούμε στο οικονομικό, τι λένε? Είναι μνημονιακοί, είναι αντιμνημονιακοί, συμφωνούν με την πολιτική της λιτότητας, δεν συμφωνούν? Προς το μνημόνιο τους τοποθετεί. Προς το μνημόνιο τους τοποθετεί και εγώ. Επίσης κατήγγυλαν έναν παλαιοκομματισμό, έτσι μια ας πούμε παλιό τρόπο προσέγγιση των ψηφοφόρων σε επίπεδο Νέας Μύρνης. Τουλάχιστον εγώ ως πολίτης άνω Νέας Μύρνης έλαβα σταυρωμένα ψηφοδέλτια του ποταμιού με ορισμένους ψηφοφόρους. Δεν είναι αυτό παλαιοκομματικό? Δηλαδή ένας φαρισαϊσμός. Για να μην πούμε τώρα για τραγικά περιστατικά όπως το γερά γερούν, όπως το λέγανε αυτό που εντάξει τον διώξαν αυτό. Ναι. Γενικά όσον αφορά το ποτάμι δεν ξέρω τι κρύβεται από πίσω, τι συμφέροντα κρύβονται. Δηλαδή για όλα τα κόμματα στη Βουλή ξέρω ότι έχουν κάποιες θέσεις. Ακόμη και η Χρυσή Αυγή που είναι ναζιστές, που είναι εγκληματίες, ξέρω ότι είναι αυτό που είναι. Το ποτάμι τι είναι? Δηλαδή πρέπει να έχει κοινοβουλευτική δράση για να δούμε τι είναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εξ αρχής κάποια πράγματα. Είναι πολύ... Είχε προγραμματικές εξαγγελίες πάντως, έτσι. Όσο και να το έψαξα, δεν κατάφερα να απαντήσω αρκετά ερωτήματα για το ποτάμι. Ναι. Και δεν ξέρω τι κρύβεται από πίσω. Ναι. Αντρέα, κάτι συμπληρωματικό ίσως? Μου φαίνεται ότι η συζήτηση για το ποτάμι χωράει άλλες τρεις συνεδρίες. Το πρώτο πράγμα είναι να προβληματίσει αυτό που είπε ο Νίκος πάρα πολύ, το απολυτικό. Ναι. Τι είναι απολυτικό? Ένας τύπος ο οποίος απλά λέει τι καλές ιδέες. Το ποτάμι σου λέει θέλουν να έχουν εξαγωγές. Μα διαβάστε λίγο. Ένας από τους βασικούς υποψήφιους στη Β' Αθηνών ήταν ο καθηγητής Βαλιάνος. Είχε ένα στο τμήμα και ένα καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας. Ναι. Πώς είναι η πολιτική φιλοσοφία εξαγωγή? Δηλαδή, εγώ σπουδάζω ένα από τα μαθήματα πολιτική φιλοσοφία. Θα με κάνει πιο διαχειρίσιμο, πιο κερδοφόρο? Να κρατήσω λίγο την ερώτησή σου. Τι είναι το απολυτικό? Ναι. Απολυτικό είναι κάποιος ο οποίος
δεν είναι σε μια νεολαία κόμμα. Δεν έκανε στο κοινοβούλιο βουλευτής. Κόμμα. Δεν έκανε υπουργός. Αυτό είναι το απολυτικ κατά το λεξικό. Δεν είναι αυτό. Εάν το ποτάμι εμπλούτησε τελικά αναγκαστικά για να αυξήσει το ποσοστό του με πολιτικ. Αυτό είναι το οργανωμένο σε ένα πολιτικό κόμμα και μη οργανωμένο. Απολυτικ είναι αυτός ο οποίος στο βωμό του ότι έχω αναχτίσει από όλους τους προηγούμενους, διαγράφονται πάντα, δεν ασχολούμαι με τα κοινά. Ο Γκράμψη το λέγε δειλή αυτό, το να μην ασχολείσαι με τα κοινά. Και το οποίο είναι ουσιαστικά η αρχή όλου του κακού. Δηλαδή, άμα ο καθένας που λέει «Α ψηφίσω ποτάμι έτσι για διαμαρτυρία», παραδίδει ένα κομμάτι της, ας πούμε, της προσωπικής του εξουσίας ως πολίτης, γιατί η εξουσία είναι λαϊκή. Yeah. Ο πολιτικ τι κάνει, λέει ότι με έχει κουράσει το πολιτικό σκηνικό και δεν κάνω τίποτα. Ναι. Μήπως λοιπόν εννοούσε τη μετάφραση όπως την έκανε στην αρχική σου τοποθέτηση, όχι απολιτικ, αλλά όχι και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ένα πολιτικό χώρο με την ταμπέλα που λέμε. Μήπως εννοούσε κάτι τέτοιο, γιατί είναι πράγματι το απολιτικ, είναι όλοι μας είμαστε πολιτικοποιημένα όντα. Συζήτηση με την ταμπέλα είναι μεγάλη. Το ταμπέλα βάζει ο καθένας. Όχι, είναι κακό. Καθόλου δεν είναι κακό. Εμείς είμαστε αριστεροί και το λέμε. Ένα ονοματεπώνυμο είναι. Το ότι έχεις ταμπέλα είναι όλες τις πολιτικές θέσεις. Για ένα κοινωνικό ζήτημα θα αναπτύξεις μια άποψη. Όταν δεν έχεις σαφείς θέση ως χώρος, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό είναι η αρχική ερώτηση. Τι είναι το ποτάμι. Δεν είχε απαντηθεί ακόμα. Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν και με τις όποιες απορίες μας έχει αφήσει και την γεύση απορίας που μας έχει αφήσει το ποτάμι, που έχει μια παρουσία πλέον στη Βουλή. Μάλιστα, σήμερα οπιστήκαν όλοι, οπότε τοποθετήθηκαν και στα λεπτά. Από εκεί πέρα αρχίζει πραγματικό μέτρημα του ποτάμιου. Ναι. Νομίζω για όλους μας. Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα που ο καθένας έχει τις απόψεις του. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα καταλήξει. Λοιπόν, εγώ να κάνω μια αυτοκριτική στο μέσο Έλληνα. Πού έχει αυτές τις απορίες για το ποτάμι ή για το εκάστοτε ποτάμι. Κάθεσαι να παρακολουθήσεις Βουλή για να δεις τις απόψεις του ποταμιού. Ή σου μένουν οι απορίες και μετά από 4 χρόνια ή 3 χρόνια ή όποτε ξαναγίνουν εκλογές μένεις με τις ίδιες. Γιατί το ποτάμι ενδεχομένως μέσα στη Βουλή να εκδηλώσει μια πολιτική προσέγγιση ή και όχι. Πώς θα ενημερωθεί όμως ο δυνητικός ψηφοφόρος του μέλλοντος. Θα δει το κανάλι της Βουλής, θα παρακολουθήσει το ποτάμι στα πάνελ. Καταλαβαίνετε, έχει πολύ σημασία και η επικοινωνία πώς έρχεται στον κόσμο για να λυθούν οι απορίες μόνο, όχι κάτι άλλο. Το ποτάμι είναι το τελευταίο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να παραπονηθεί για μηδιακή υποεκπροσώπηση. Εάν με ρωτάς σε μένα. Δεν έχει παραπονηθεί, δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Και θα δείχνει πολύ άδικο εκ μέρους του. Είναι ένα κατασκευάσμα το οποίο εμπολείς, έχει ένα ολόκληρο κανάλι που στηρίζει από πίσω. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Ο καθένας μας κάτι έχει και τον στηρίζει από πίσω. Και εγώ το έχω κάνει ένα κανάλι που με στηρίζει από πίσω. Άλλο κανάλι που συζητήσω. Είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Είναι διαφορετικό το να υπάρχει μια ίση κατανομή εκφράσεων των απόψεών σου. Αυτό είναι απόλυτα θυμητό. Και είναι διαφορετικό σε αυτό το σάπιο μηδιακό καθεστώ που σε αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στην Ελλάδα, που είναι από τι πολύ βασικέ θέσει του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θέλει να αλλάξει στο σήμερα, να έχει από πίσω ένα κανάλι το οποίο καλύτερα να σου διαμορφώσει το image και καλύτερα να σε φτιάξει ένα πιο προνομιακό. Εσείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, νιώσατε αδικημένοι από την κατανομή του χρόνου σας τα τελευταία. Είμαστε αδικημένοι και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή από το πώς είναι τα κανάλια. Αλλά τα κανάλια είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μεγάλα κανάλια τα οποία από την πρώτη μέρα δεν πληρώνουν για τις συχνότητές τους. Mm-hmm. Υπάρχουν κανάλια που πρέπει να πληρώσουν. Δεν εννοώ αυτό, Νίκο. Εννοώ αν ο ρυθμός προβολής των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ ή των αντιπολιτευόμενων ΣΥΡΙΖΑ ήταν ικανοποιητικός για εσάς. Δεν είχε ρίξει τόσο πολύ σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Θεωρώ, επειδή ακριβώς είχε διαφαινόμενη μια ελληνική, ήταν κάτι που δεν ήταν κρυφό, δεν ήταν μυστικό, οπότε αυτή τη στιγμή. Το εξοφλήθηκε λίγο, έτσι. Να τα λέμε όμως κιόλας, στις προηγούμενες εκλογές δεν ήταν έτσι. Ή σε προηγούμενες εκλογές, όταν έχουν καταλήξει από επιθέσεις που υπάρχουν σε ένα πάνελ και στο οποίο το σύνολο του πάνελ θίγεται αρνητικά. Δείτε, παραδείγματος χάρη, πώς παρουσιάστηκε η αποχώρηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη από το στούντιο του Sky την πρώτη τελευταία μέρα της εκλογής. Ο κύριος Κοστιώνη το παρουσίασε με έναν απεκθέστατο τρόπο, ενώ στην πραγματικότητα απήχε πάρα πολύ από αυτό το πράγμα. Την πραγματικότητα, πώς την ξέρουμε. Την πραγματικότητα δεν την ξέρουμε, απλά κάνουμε υποθέσεις. Mm-hmm. Και αν θεωρήσουμε ότι όλα τα όντα είναι ορθολογικά και κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, η πράξη του Παναγιώτη Λαφαζάνη, η οποία παρουσιάστηκε σε κάτι εξολογικό, το ότι ωραία το τζίπησε μια μίγα τσετσέ και άσε και φόνο σκι ενάντια σε άτομα τα οποία θεωρητικά συμφωνούν απόλυτα μαζί του. Αλλά σίγουρα θα υπήρχε κάποια φορμή και ενδεχομένως τα κανάλια να το. Αυτή τη στιγμή βγαίνει το Sky με τι εκλογές και συζητάει ότι οριακά μας κάνει πιστεύουμε ότι θα πάμε στη DM και θα τραβήξουμε δραχμές. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει μια μηδιακή στάση ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι πολύ ξεκάθαρα φωτισμένη. Mm-hmm. Ξέρω εγώ τον πρώτο σάλτε που λέει. Και εγώ δεν μάσησα πάντως αυτή την κατάσταση. Καλώς ήρθε, λέει. Καλώς τον κρατισμό και διάφορα τέτοια σχόλια.
Ποιος είναι ο κρατισμός? Ο κρατισμός είναι να μην ιδιωτικοποιήσουμε την ΔΕΗ, να μην έχουμε δημόσια εταιρεία που να παρέχει ρεύμα. Δηλαδή, εντάξει, ως οικονομολόγος με πιάνει κάτι. Ναι, ναι, ειδικά αν είσαι οικονομολόγος, έχεις και αίσθηση του. Υπάρχουν τα μονοπόλια και υπάρχουν και τα κρατικά μονοπόλια. Έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Πρέπει να φεύγει ρεύμα παντού. Σας τρέχω, φεύγω λίγο από το ποτάμι. Το παραδοσιακό κουκού έχει κρατήσει πάνω κάτω τα ποσοστά του. Έχει κρατήσει την παραδοσιακή του γραμμή, τη γνωστή διαχρονικά. Ναι. Πάμε λίγο σαν ανεξάρτητους Έλληνες με τους οποίους είχε προεξοφληθεί από την κοινωνία ότι θα υπάρχει μια μετεκλογική συνεργασία, και γι' αυτό αν θέλεις δεν υπήρχε και ανησυχία στα ποσοστά του Πάνου του Καμένου που δεν επαληθεύθηκαν ότι δεν μπαίνει στο κοινοβούλιο. Λύστε μου λίγο για την προσέγγιση των ΑΝΕΛ που έχετε δει τα τελευταία 2,5 χρόνια. Πώς τους είδατε, Νίκος, και τους όμως καταρχάς, ας πούμε κάτι βασικό. Εξ αρχής μιλάμε για κυβέρνηση αριστεράς. Είναι μια κυβέρνηση με αριστερό πρόσωπο, αλλά ουσιαστικά είναι μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, η οποία πρέπει να έχει μια ευρεία κοινωνική βάση. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ακόμη και με 151, δηλαδή στο όριο, δεν θα προσπαθούσε ο Τσίπρας και γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ένα πιο διευρυμένο σχήμα. Το θέμα είναι ότι με τους ΑΝΕΛ μπορεί να συμφωνούν αυτοί μαζί μας στο οικονομικό πρόγραμμα, έχουμε κάποιες διαφωνίες σε άλλα κοινωνικά θέματα, αλλά και αυτή σοβαρά, τη στιγμή σοβαρά σοβαρές, πολύ σοβαρές. Στον αντίποδα της αριστεράς βρίσκονται κάποιες απόψεις. Βέβαια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει φωτιά και πρέπει να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, πώς να το πω, μια συνεργασία η οποία εξυπηρετεί αυτό το σκοπό αυτή τη στιγμή. Και αναγκαίο κακό μπορεί να λέγεται. Αναγκαίο κακό, δεν ήθελα να το πω, κάποιο ακριβώ. Αν δεν έχει κάτι να προσθέσει, θα κλείσουμε το. Ήταν πολύ ιστορική η απάντηση. Λοιπόν, ας κλείσουμε το κομμάτι των εθνικών εκλογών. Εγώ μπορώ να σας πω. Πώς φρίζομαι, θυμάμαι και το. Το μυρίζει εσύ. Εν πάση περιπτώσει, μιλώντας με κάποια κομμάτια της κοινωνίας, ότι ασχέτως τι ψήφισε ο μέσος Έλληνας, οι πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από τον κόσμο αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, με πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία η Ελλάδα να πάει μπροστά, γιατί στο τέλος όλοι είμαστε, έχουμε κάτι κοινό, είμαστε όλοι οι Έλληνες, και αν ο τόπος πάει μπροστά, πάει ο καθένας μας. Έχει αποχρωματιστεί λοιπόν πάρα πολύ το μετεκλογικό σκηνικό και νομίζω ότι η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά ειδικά μια κυβέρνηση εκτός διπόλου, δικαιούται αρκετό χρόνο έτσι ώστε να αρχίσει να της γίνεται μια σοβαρή και έντονη κριτική και όχι μια σάτυρα, γιατί η σάτυρα κυκλοφορεί για την οποιαδήποτε από το πρώτο λεπτό, όπως ξέρετε. Η κριτική πάντα δημιουργική. Είναι η κριτική και αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής, ότι θέλω την κριτική. Θέλω κριτική που όμως να είναι παραγωγική και να προσπαθεί να θέτει διλήμματα και ερωτήματα τα οποία δεν είναι για τα μάτια του κόσμου, απλά για να δείξουν πόσο λάθος θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μπορέσει να πάρει τη χώρα ένα βήμα παρακάτω. Από εκεί πέρα, εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία. Για πρώτη φορά ο κόσμος, μετά από 5 χρόνια μνημονίου, βγαίνει στους δρόμους και λέει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Κινδυνεύαμε, δηλαδή ακόμα θυμάμαι τις στιγμές πριν από τις εκλογές, όπου ο τρόμος, και αυτή μου φαίνεται η λέξη που να χρησιμοποιήσουμε, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία θα φύγουμε το ευρώ, θα πάμε στην καρμή, θα πεθάνουμε, θα χρεοκοπήσουμε και δεν είχαμε λεφτά. Αυτή τη στιγμή η ανεργία της νεολαίας ήταν 5-7%. Και δηλαδή τρόμαζε ο άλλος ο οποίος δεν έχει καταθέσεις. Καταγεγραμμένη η φαϊκή πραγματική είναι πολύ ψυχρή. Μην μπαίνουμε καν σε αυτή τη συζήτηση. Ο άλλος ο οποίος δεν είχε μισθό, ή ο μισθός ιστοριακά μπορεί να το έφτανε για να βγάλει μισό μήνα, και στον υπόλοιπο ευχόνται να τα καταφέρει, φοβάμαι ότι κόρνο του θα κουρέψουν τις τέτοιες. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή φέρει δύο πράγματα. Φέρει την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στο οικονομικό πλάνο και ξαναθυμίζει ότι η δημοκρατία στο κοινοβούλιο, αλλά και εκτός του κοινοβουλίου, είναι αναγκαία και επικαιρία. Λοιπόν, εγώ κρατάω και τη λέξη ελπίδα. Ελπίδα και απλά θα κάνω ένα αστείο το οποίο προφανώς δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και είναι και κακιά πεθερά, έτσι, γιατί αργεί να πεθάνει. Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Θέλω να πω ένα-δύο πραγματάκια για πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, απλά για να ακουστούν. Και θα γυρίσουμε καθαρά στην κοινωνία της Νέας Μέγνης, να μιλήσουμε λίγο για τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ και για την νεολαία σας. Σε ένα-δύο λεπτά και το πολύ επιστρέφουμε με τα παιδιά από την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Μέγνης.
Λοιπόν, πολύ σύντομα γυρίσαμε στα δύο παιδιά, στον Ανδρέα και στον Νίκο. Είπαμε και εκτός αέρα ότι έχουμε κάποιες πολύ φρέσκες οικονομικοπολιτικές εξελίξεις, θα τις έλεγα. Σήμερα ήταν η συνάντηση του, ειδικά του Γιάννη του Βαρουφάκη, Γιάννη με έναν νέο, το τονίζω για να χαριτολογήσουμε κιόλας. Όπως έλεγε ο γραφείο καθένας. Ναι, ναι. Με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον Σόιμπλε. Δεν άφησε καλή γεύση τηλεοπτικά σε όσους παρακολούθησαν τη συνέντευξη τύπου. Ακούστηκαν βέβαια, και βάζω την προσωπική μου γνώμη, δύο σοβαρές πολιτικές επιτυχίες του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ακούστηκε μία λέξη η οποία λέει Ναζί, και ακούστηκε και μία λέξη η οποία λέγεται Siemens. Αυτές οι λέξεις πράγματι δεν είχαν ξανακουστεί και μας ανέβασαν, εμένα προσωπικά μου ανέβασαν λίγο και το εθνικό φρόνημα. Θα το πω ακριβώς όπως το νιώθω. Παρ' όλα αυτά, ένιωσα ότι οικονομικά πήγαμε στον πιο σκληρό παίχτη. Και μπορεί να ήταν και αναμενόμενο στο κομμάτι της διαπραγματεύσης. Νίκο, πες μου λίγο μια γνώμη και... Στον τελικό κακό που θα λέγανε και οι gamers. Ναι, βέβαια. Ωραία. Προφανώς είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή, η διαπραγμάτευση. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Προφανώς κάποια πράγματα μένουν κρυφά, διότι έτσι είναι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο προσπαθεί να γίνει με κάθε τρόπο είναι αυτά τα οποία εξήγηλε αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμοστούν. Δηλαδή, το χρέος μπορεί να κουρευτεί με διάφορους τεχνικούς τρόπους, δεν θα μπούμε τώρα σε χρηματοοικονομικές λεπτομέρειες, αλλά... Και διάφορα ονοματεπώνυμα. Η προσπάθεια είναι γενικά προς όφελος της Ελλάδας και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή προσπάθεια. Για σένα άφησα την πιο δύσκολη ερώτηση από αυτά που συζητήσαμε στο μονόλεπτο. Υπήρχε μια δήλωση που έλεγε ότι έτσι κι αλλιώς θέλαμε να εφαρμόσουμε το 67% του μνημονίου. Δεν άφησε καλή γεύση στον... 67 κιόλας. Ναι. 67 συγκεκριμένα. Ναι, 67. Λοιπόν, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται αναμόρφωση. Και χρειάζεται αναμόρφωση η οποία να μπορεί να της επιτρέψει να λειτουργεί και να θυμίζει μια δυτική χώρα. Χώρα η οποία λειτουργεί με βάση νόμους, χώρα η οποία είναι παραγωγική, χώρα η οποία μπορεί να πάει να μην παρακάτω. Από εκεί πέρα αυτό το πράγμα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί, ασχέτως με το νομικό κομμάτι, είναι το θήκη. Mm-hmm. Η ιδέα πίσω από τους νόμους. Που σου λέει αυτή τη στιγμή το μνημόνιο έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ασχέτως του νομικού πλαισίου, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τους νόμους. Αυτό το 30% το οποίο μένει πίσω είναι μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη. Ναι, παιδί μου, αλλά να το σκίσουμε, να το ξαναγράψουμε. Πια δεν βαριέσαι, ας το έτσι και σβήνουμε μερικές σελίδες. Συγγνώμη που το απλουστεύω, αλλά το 67 τίνει στο. Δεν είναι τα πάντα. Η πολιτική είναι συνήθως το πράγμα. Η πολιτική είναι το πράγμα το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Να δούμε ποιου νόμου ο Τσίπρας. Το βασικό από αυτό το πράγμα το οποίο σου λέω και που είναι δεδομένο σε όλο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής. Ότι πίσω από τους νόμους υπάρχει μια συλλογιστική η οποία φαίνεται τον άνθρωπο στο προσκήνιο. Και για ποιο λόγο θεωρώ ότι αυτό το 67% το οποίο είπε ή δεν είπε ο Τσίπρας είναι ίσον σημασίας. Mm-hmm. Γιατί. Ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης, δεν το άκουσα. Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω δεν είμαι μέσα στην κίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά είναι το κόμμα το οποίο πιστεύουμε και πιστεύω ότι όλη η κοινωνία συμφωνεί μαζί μας ότι δύναται να είναι ανοιχτό σε πιέσει από τα κάτω. Στον mm-hmm. κόσμο που θα βγει στο Σύνταγμα για να διαφωνήσει. Στις ομάδες οι οποίες θα φέρουν κάτι δίκαιο στη Βουλή. Mm-hmm. Σε πιέσεις του κόσμου οι οποίες θέλουν κάτι διαφορετικό. Άρα, ασχέτως με το τι θα μείνει σαν νομικό πράγμα, υπάρχει μια τεράστια συζήτηση από πίσω για το πώς θέλουμε να κάνουμε. Εγώ κράτησα λοιπόν και τις δηλώσεις του Βαρουφάκη, τις επανέλαβα λίγο για να ακουστούν. Mm-hmm. Θέλω να βάλω μια προσωπική γνώμη. Πιστεύω κανείς από τους δύο θα διαφωνήσει μαζί μου. Τόσο τον κ. Τσακολότο όσο και τον κ. Βαρουφάκη τους αναγνωρίζω πολύ σοβαρούς επιστήμονες, ως ανθρώπους που δεν γνωρίζουν απλά αγγλικά, γνωρίζουν την επιστήμη τους στα αγγλικά. Μου αρέσει που έχουν αυτές τις θέσεις και νομίζω ότι ένας επιστήμονας δεν θα πάει ποτέ σε έναν άλλο να τον γελάσει. Άρα οι προσεγγίσεις τους απέναντι στους αντίστοιχους τεχνοκράτες και όχι τους πολιτικούς θα είναι εμπεριστατωμένες και by the book. Να το κλείσω, να πάμε λίγο στο μέρος μας, λοιπόν, στη Νέα Σμύρνη. Να κάνω μια γρήγορη εισαγωγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 10 μέχρι το 14 που έγιναν οι πρόσφατες εκλογές το Μάιο, χωρίς να μπούμε σε ιδιαίτερους αριθμούς, είχε ένα momentum, το πήρε, ανέδειξε δύο ακόμη δημοτικούς συμβούλους, από δύο, δηλαδή από τον Παναγιώτη τον Πάντο και τη Μαρία του Μαμβουρέλη, είναι και η κυρία Τσαμασίου, είναι και ο κ. Καταλυφός. Τριπλασιάσατε τα ποσοστά σας, ίσως και παραπάνω. Τετραπλασιάσατε τα ποσοστά σας, ευχαριστώ. Σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων. Σε επίπεδο και σε απόλυτο αριθμό ψήφων και σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων. Έχετε μία ποιοτική φωνή στα δημοτικά συμβούλια. Μίλησέ μου λοιπόν για την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει το Δήμο. Γιατί τελικά η προσπάθεια είναι να πάρει ο Δήμος. Μέχρι τις επόμενες εκλογές. Μίλησέ μου λίγο για την προσπάθειά σας.
Η δημοτική παράταξη που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η στροφή Νέα Σμύρνη. Υπό τον Παναγιώτη Πάντο, να πούμε. Τον Παναγιώτη Πάντο, που είχα κατέβει υποψήφιο το 10 όταν είχε πρώτο βγει, δεν ήμασταν ακόμη γνωστοί. Με διάφορε δράσει και παρεμβάσει που έχει στην πόλη μα, έχει γίνει γνωστή. Όλοι γνωρίζουν για το κοινωνικό ιατρείο, για τα μαζέματα με του χωρί μεσάζοντε που γίνονται στην Άνω Νέα Σμύρνη. Επαναλαμβανόμενη η πρωτοβουλία αυτή και πολύ, ναι, πολύ καιρό, έτσι, και πολύ επιτυχημένη. Και γενικά νομίζω ότι η παρουσία μας στο Δήμο είναι εμφανής και έχουμε και μια συγκεκριμένη. Καλό θα ήταν να γίνει σε ξεχωριστή εκπομπή αυτό και να έρθει να μιλήσει κάποιος από το έχουμε Δήμο. Έχουμε φιλοξενηθεί. Ναι, το ξέρω αυτό. Αλλά γενικά πιστεύω ότι είμαστε αρκετά γνωστοί και οι απόψεις μας είναι γνωστές. Είναι έτοιμος να προσθέσει. Είμαι έτοιμο πόλεμος. Ναι. Σε ακούω. Λοιπόν, τι πιστεύω, για ποιο λόγο πιστεύω ότι αξίζει να δούμε το τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Σμύρνη ως ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Σμύρνη έχει κάνει, όπως το βλέπουμε εμείς, αλλά φαντάζομαι πως είναι και δεδομένο για την νεοσμηνιώτικη κοινωνία, τρία πράγματα. Είναι διαρκής, όπως αυτό το πράγμα φάνηκε στο ότι υπάρχουν χωρίς μεσάζοντες, υπάρχει το KeyFans, τα οποία λειτουργούν σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Είναι μεσοδημοκρατικός. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει, δεν ακούστηκε η φωνή του ή ότι δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις διαδικασίες. Και είναι κυρίως ριζοσπαστικός. Αμφισβητεί λοιπόν δεδομένες καταστάσεις, ισορροπίες δυνάμεων και επιλέγει μέσα στα δημοτικά συμβούλια, μα και στην κοινωνία και έξω, να μην συγγύσει. Άρα αυτό το πράγμα πιστεύουμε, και εδώ θεωρώ να το κάνω και λίγο πιο πλατή και το πάμε ένα επίπεδο πάνω, τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να είναι εκεί, όχι μόνο σε εκλογές, αλλά κάθε μέρα μες τετραετία ή όσο αυτό διαρκέσει. Θέλει να είναι ριζοσπαστικός έτσι ώστε να σπάσει πολύ πάγιες δομές ελληνικής κοινωνίας. Οι οποίες είναι καρκινιάρικες, θα λέγαμε, με αυτό το πολύ άσχημο όρο, και θέλει να μπορέσει να δείξει στους πολίτες ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να ζήσουν. Με αλληλεγγύη, με δημοκρατία και με ισότητα. Πράγματι, αυτό το κάνετε sustainable, θα το λέγαμε. Και κάτι άλλο, και οι διαδικασίες συνελεύσης που κάνουμε και σε επίπεδο νεολαίας και σε επίπεδο κόμματος είναι ανοιχτές διαδικασίες, όπου ακούγονται όλες οι απόψεις. Όλες οι απόψεις, και επειδή το έχω δει και προσωπικά, όλες οι απόψεις που ακούγονται σε αυτές τις συνελεύσεις μεταφέρονται στα όργανα σε πιο πάνω επίπεδο. Δηλαδή δεν φημώνεται κανείς. Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν είστε κατάλληλοι να μου απαντήσετε σε αυτό. Εάν παρακολουθείτε τα δημοτικά συμβούλια, είτε την ώρα που γίνονται, είτε μετά, είτε εν πάση περιπτώσει τις καταγραφές τους και τα αποτελέσματα και συζητήσεις, υπάρχει μία αίσθηση στους ανθρώπους που παρακολουθούν τα δημοτικά συμβούλια ότι υπάρχει ένα πολιτικό φλερτ με έναν παλιό σας τοπικό εχθρό, πολιτικό εχθρό, την παράταξη του Γιώργου του Κουτελάκη. Υπάρχει μία αίσθηση η οποία λέει ότι από πλευράς Κουτελάκη προς πλευρά παράταξης Πάντου υπάρχει μία επιθυμία να συμπορευόμαστε επιθεμάτων. Έχετε αυτό. Κάποια τέτοια αίσθηση εσείς? Ξέρεις κάτι, Ανδρέα, γι' αυτό. Εγώ δεν το έχω διαπιστώσει. Όσο αφορά εμένα. Αντιθέτω, όπως είμαστε πλέον κατάλληλοι, ναι, στο ζήτημα. Γιατί ανάπτυξε. Να λοιπόν, σας έδωσα και ένα κινητό να παρακολουθείτε λίγο πιο... Δεν είναι πάντως παράλογο. Φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα, αυτή η επιθυμία για φλερτ, μπορεί να είναι πιθανή και μπορεί να είναι εκεί πέρα. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι μια δύναμη η οποία δείχνει να έχει δυναμική, είναι μια δύναμη η οποία έχει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Και αυτό εμείς ποτέ, εγώ θα σου πω και σε ένα επίπεδο κεντρικοπολιτικό που μάλλον το ξέρουμε λίγο καλύτερα σαν παιχνίδι. Δεν είπαμε ότι θέλουμε συνεργασίες. Θέλουμε όμως συνεργασίες πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις και πάνω σε συγκεκριμένα προγράμματα. Ναι. Και όχι ότι πρέπει να κατεβάσει ή ενδεχομένως το βλέπουμε λίγο πώς πάει στην πορεία. Ξέρετε και οι δύο να προσθέσω σε αυτό όμως ότι τα τοπικά χαρακτηριστικά μιας Νέας Σμύρνης ή μιας οποιασδήποτε τοπικής κοινωνίας δεν μπαίνουν τόσο πολύ στα καλούπια των ανοιχτών συνεργασιών. Εδώ υπάρχουν προσωποποιημένες πολιτικές, προσωποποιημένες παρατάξεις και ενδεχομένως και πολιτικές έκθεσεις και πολιτικά μίση του παρελθόντος που καλώς ή κακώς δεν είναι εύκολο να ξεπεράσουμε. Σύμφωνοι. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να το σπάσουμε και να δημιουργήσουμε μια δομή πολύ πιο δημοκρατική με το να κάνουμε εναλλασσόμενους δημοτικούς συμβούλους. Όπως έγινε και στην προηγούμενη θητεία της στροφής, όπως έγινε και σε αυτή. Το οποίο είναι και σε όλο το επίπεδο της αριστεράς όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάγια θέση μας και για τους βουλευτές. Δηλαδή, έχουμε πει, υπάρχει η θέση που λέει ότι οι βουλευτές μέχρι δύο θητείες, μετά καινούργια με ανανέωση. Θα μπορούσαμε να γυρίσουμε ωστόσο λίγο στην νεολαία και στο μήνυμα του ΣΥ�ΙΖΑ της νεολαίας. Ναι, 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 λοιπόν, ας κλείσουμε το κομμάτι της παρουσίασης στα δημοτικά συμβούλια. Άλλωστε έχει φιλοξενηθεί και η Μαρία Βαμβουέλη και ο Παναγιώτης Πάντος. Είναι πολύ πιο κατάλληλες. Και έχουν πει κάποια πράγματα και μετεκλογικά, οπότε σχετικά πρόσφατα. Πάμε λοιπόν λίγο στο αμυγό σας κομμάτι. Νέοι άνθρωποι, θέλετε δραστηριότητες, μπορείτε να κάνετε δραστηριότητες, κάνατε δραστηριότητα. Μία, ευελπιστώ και εγώ επικοινωνιακά ότι θα κάνετε και άλλες δραστηριότητες, γιατί πρέπει να σας γνωρίσουν και να τους γνωρίσετε. Μιλήστε μου λίγο λοιπόν για τα πλάνα σας. Ξεκινήσω από τον Ανδρέα αυτή τη φορά. Τέλεια. Να σας σίγουρο θα κάνουμε, ξεκινήσουμε αυτό. Είμαι.
αυτό το πράγμα το οποίο επιδιώκουμε κάνουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ Νέα Σμύρνη, σαν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Νέα Σμύρνη. Πρώτα απ' όλα, η νέα γενιά είναι πάρα πολύ αποσκόμενη. Η νέα γενιά είναι αυτή η οποία καλούμε. Βλέπω. Την βλέπω μπροστά. Χαιρόμαστε. Είμαστε αυτοί οι οποίοι καλούμε να δομήσουμε το μέλλον. Άρα δεν μπορούμε να πούμε σε μια κατάσταση κατήφια η οποία θα πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνω αυτή εκεί μέσα και τα αφήνω όλα απ' έξω. Αυτό ακριβώς το μήνυμα προσπαθούμε να κοινωνήσουμε στα θετικά αμφιθέατρα, στις τοπικές γειτονιές, στους χώρους δουλειάς. Εκεί πέρα που υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη για το τι έκανε η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Μήνης, συνυποστηρίζοντας άλλους συντρόφους, φίλους και πάνω απ' όλα εργαζόμενους, ήμασταν τις προάλλες και σήμερα το πρωί στη Μιγκάτο, στην κεντρικά της Μιγκάτο, η οποία απέλυσε μια έγκυο κοπέλα. Αυτό το πράγμα το καταγγέλνουμε και ακριβώς. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες και το νιώθω. Χρόνο έχετε, παιδιά. Γιατί είναι η πρωτογενής παράμετρος, Γιάννη. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που είμαστε λίγα άτομα, ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση για τη νέα γενιά και την εντυπωσιακή εργασία, οι περισσότεροι δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο να το αφιερώσουν στα κοινά. Εσύ που τα είπες και τόσο ωραία και πραγματικά νιώθω ότι είναι και παραγωγικά, αν έχεις χρόνο. Ο ίδιος. Ο χρόνος επιλέγεται. Τον χρόνο να αξιολογήσει. Καλό πρόγραμμα να έχεις. Όχι, δεν είμαι αυτός ο οποίος είμαι. Έχω άπλετο χρόνο και επειδή απλά ξέρεις, είμαι στην καφετέρια όλη την ημέρα, κάθομαι και μπορώ να οργανωθώ. Έχεις όμως ποιοτικό χρόνο να αφιερώσεις σε μια προσπάθεια της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβανόμενη, γιατί εσύ το έθεσες ότι πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη. Επειδή ακριβώς αξιολογείς ότι για να μπορέσει αυτή η κοινωνία να αλλάξει, πρέπει εγώ να θυσιάσω τη διαταλλάξη του ελεύθερου χρόνου. Είσαι διατεθειμένος να το κάνεις. Ναι. Εγώ το ίδιο. Ο Νίκος δεν είναι απλά διαθέσιμο, είναι απαραίτητο. Ναι, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή και το γεγονός ότι τα περισσότερα άτομα έτσι οργανώθηκαν, είδαν ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές στον χώρο τον οποίο ζούμε, στο πανεπιστήμιο, στη γειτονιά. Οπότε, ποιος ο πιο κατάλληλο. Θέλετε να τις φέρετε και στην πόλη λοιπόν αυτές, ναι, έτσι όπου χρειάζεται. Ποιος ο πιο κατάλληλο, το κατάλληλο μέσο από το να οργανωθεί σε μια δομή σαν την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει τόση ελευθερία απόψεων και τόση δημιουργικότητα για. Δώστε του μια πάσα και γιατί τον βλέπω, είναι. Έχετε λαθεί. Απλά θέλω να κοινωνήσουμε ακριβώς αυτό το πράγμα και στη Νέα Σμύρνη. Βράζεις εσύ, έτσι είναι. Ξέρεις, είναι πολύ ωραία θέματα και γι' αυτό ακριβώς τρελαίνουμε, γιατί τα λέμε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και όχι με ζωντανό ακροατήριο το οποίο να μας πει και τι μαλακές λύσεις. Ναι. Ή να μας πει ενδεχομένως ότι έχεις σωστό, αλλά κάπου κάνεις λάθος. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το οποίο μπορείς να δώσεις σαν Νέα Σμύρνη, μπορείς να δώσεις σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν νεολαία, πολύ περισσότερα από απλά ένα μάζι που θα βρεις φίλους. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε. Εγώ καλή επιτυχία εύχομαι και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσω, θέλω να σας γνωρίσω καλύτερα στο κοινό. Με τι ασχολείστε, Νίκο. Εγώ έχω βγάλει ΑΣΟΕ, λογιστική και χρηματοοικονομική, και έκανα και ένα μεταπτυχιακό στα μαθηματικά. Στον ίδιο κλάδο είμαστε, να ξέρεις. Συνάδελφοι. Και αυτή τη στιγμή είμαι προς αναζήτηση εργασίας. Και ο Αντρέας. Ναι, εγώ είμαι τελειόφυτος στο πολιτικό της νομικής. Γι' αυτό μιλάει και πιο έτσι. Εντάξει, περιμένω που να είναι. Είναι μάχη μας αυτή. Πολιτική. Εντάξει. Αυτό το πρόβλημα με μένα. Ότι αυτή τη στιγμή τελειώνω κοινωνικές επιστήμες και ξέρω πολύ καλά ότι θα καταλήξω να δουλεύω όπως οι φίλοι μου και συνάδελφοι οι οποίοι παίρνουν ένα ευρώ την ώρα. Λοιπόν, εποχιακά ο Νίκος, νομίζω λόγω θεμάτων κρίσης, χρέους κλπ. Μπορεί να σου κάνει consulting, έτσι. Α, πούμε τι γίνεται όμως. Εδώ πέρα είναι αυτό το πράγμα το οποίο. Καλό δίδυμο πάντως βλέπω. Είμαστε δυνατοί. Καλό δίδυμο. Είναι το κάτι το οποίο έλεγε εξ αρχής ότι το χρέος δεν είναι οικονομικό. Το χρέος είναι πολιτικό. Και το χρέος είναι το πώς θα επιλέξεις να το διαχειριστείς. Πολιτικής επιλογής. Μπράβο. Το πώς θα επιλέξεις να διαχειριστείς είναι πολύ εύκολο να μπει σε μια λούπα η οποία σου λέει ότι η οικονομία σου υποτάσσει αυτό, σου επιτάσσει αυτό. Είστε οικονομολογικοί, δεν ξέρετε πολύ κατά από μένα. Το πώς θα επιλέξεις όμως να διαχειριστείς την οικονομία είναι πολύ πολιτικό. Πάμε. Και πολλές φορές πολλά απλά πράγματα στα οικονομικά παρουσιάζονται πιο δύσκολα για ευνόητους λόγους. Για να μην τα καταλαβαίνουν πολλοί κόσμος. Είναι πολύ απλές οικονομικές έννοιες. Για σένα που είσαι επιστήμονας. Όχι, υπάρχουν και πράγματα τα οποία. Το έχω διαβάσει δηλαδή. Το έχω διαβάσει σε εισαγωγή βιβλίου να το λέει ότι αυτό εντάξει, μερικά πράγματα είναι. Μπορούν να δοθούν πιο απλοποιημένα. Μπορούν να δοθούν πιο απλοποιημένα. Πόσο πιο δύσκολο από το perpetual από το να εξηγήσει κάποιον απλά τη σημερινή πράγματα. Ναι. Είναι και λίγο εκτός οικονομικής πραγματικότητας βέβαια το perpetual. Δεν είναι μόνο ότι είναι μια δυσνόητη έννοια, είναι ότι είναι κάτι το οποίο κυκλοφοράει από το χίλια. Εγώ μπορώ να θέλετε να πω δύο λόγια αυτό. Ότι. Πολύ σύντομα. Τι δεν λέω. Θέλω να μου πεις τι είναι, θέλω όχι, να μου πεις πώς εφαρμόζεται. Πώς εφαρμόζεται. Αυτό το οποίο λέμε moratorium, δηλαδή δώστε τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να ανασάνει, σημαίνει ότι δεν θα του πληρώνεις στο τέλος, ας πούμε, μόλις λύγει το ομόλογο και την ονομαστική αξία. Θα του δώσεις σε βάθος χρόνου. Δηλαδή θα το υποχρεωλήσει. Ναι, διότι άμα δεν του δίνεις ονομαστική αξία, τον τόκο μπορεί να τον βρει να τον πληρώσει. Ναι, θα έχει οπότε, μόνο τόκο. Ναι, μόνο τόκο. Οπότε δεν θα χρειάζεται να ακολουθεί όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας και να δανείζεται. Δηλαδή αυτό που λέει ο Βαρουφάκης, να έχεις ένα φίλο και να του λες πάρε πιστωτικές κάρτες για να πληρώσεις τα ίδια. Πάντως δεν είναι ένα σύγχρονο οικονομικό εργαλείο. Υπάρχει. Είχε κυκλοφορήσει. Η οικονομική επιστήμη, όπως ξέρεις και εσύ, το ψιλοαπέριψε λόγω του άπερου ρίσκου. Γιατί το.
Το κανένα ματσούρετη έχει και άπειρο ρίσκο. Προφανώς όλα τα λεφτά του είναι ώρα. Το θέμα είναι ότι με τι κόστος είναι αυτό. Η λέξη moratorium όμως, αν μπορέσει να μπει σε μια ράντα ομολόγων, πράγματι νομίζω ότι η χώρα χρειάζεται ένα moratorium κεφαλαιακών αποπληρωμών για να μπορέσει να δείξει ότι μπορεί να πληρώσει με μια ρήτρα ανάπτυξης. Και αυτό ήταν μια πολύ εύστοχη παρατήρηση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Ναι, προφανώς. Γιατί υπάρχει μέσο και πιστεύω ότι ο Βαρουφάκης μίλησε στη γλώσσα τους. Δηλαδή, ναι, τους είπε πράγματα τα οποία τα καταλαβαίνουν και αυτοί και δεν έγινε αυτό που παρουσιαζόταν ότι θα γίνει, ότι θα πάμε, ας πούμε, όπα δεν πληρώνουμε, κόψτε μέχρι εκεί, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Είναι μια εφικτή λύση αυτό. Λοιπόν, να κλείσω. Αν δεν... κλείσουμε, θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα. Ναι. Αφενός τη δράση μας θα δείτε στους δρόμους της Νέας Μήνης, αλλά υπάρχει και ιντερνετικά το Facebook μας, το οποίο λέγεται Νεολαία Season Νέας Μήνης. Και επίσης να ενημερώσουμε το κοινό το οποίο μας ακούει ότι ετοιμάζουμε μια εκδήλωση ως Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα απευθύνεται κατά πάσα πιθανότητα για το 751 και την πρόταση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για κατώτατο μισθό. Ωστόσο, και κάποιο άλλο θέμα να είναι και να μην είναι αυτό τελικά, θα είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα αξίζει ο καθένας και καθημερινά από εμάς να αφιερώσει λίγο παραπάνω το χρόνο του να έρθει να δει τι. Πού την κάνετε την εκδήλωση, παιδιά αυτή? Είναι προς συζήτηση ακόμη, όταν θα οριστικοποιηθούν. Εδώ στην πόλη πάντως. Στην πόλη. Θα στείλουμε. Περιμένουμε πρόσκληση τηλεοπτικής κάλυψης και το ζητάω και εγώ στον αέρα. Βεβαίως. Θα μας δείτε, θα είμαστε δίπλα σας όπως είμαστε δίπλα, νομίζω, σε όλες τις παρατάξεις. Σε όλες τις παρατάξεις, το τονίζω και το υπογραμμίζω, αλλά οι πρωτοβουλίες των νέων ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, είτε λέγονται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγονται τοπική οργάνωση ΑΝΕΛ Νέας Μύρνης, είτε λέγεται τοπική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας, είτε λέγεται εκπρόσωποι των πυρήνων του Παπανδρέου, είτε λέγεται εκπρόσωπος του ποταμιού, νομίζω ότι επικοινωνιακά υπάρχει ο τρόπος η κοινωνία να έχει λιγότερα ερωτήματα ή περισσότερα τελικά, αλλά να υπάρχει μια γνωστοποίηση μιας παρουσίας με εικόνα και ήχο. Το κάνουμε αυτό. Φυσικά θα είμαστε και δίπλα σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Δημήτρης Λάσπη. Ακολουθεί το ασφαλιστικό τετατέτ με τον Απόστολο τον Μαρτζακλή. Μετά τον Αποστόλη ακολουθεί η πολιτιστική εκπομπή του Παναγιώτη του Κωνσταντινίδη με τρεις καλεσμένους έκπληξη. Την επόμενη Πέμπτη πάλι κάποιος εκλεκτός πολιτικός καλεσμένος, κυρίως από την τοπική κοινωνία της Νέας Μύρνης. Από τον Δημήτρη, καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Καλή.